Μας άναψε φωτιές. Καλησπέρα, Νίκο. Ο Ανδρέας Παπακυριακόπουλος για να μας πει ότι δεν στηρίζει τον κύριο Ζέρβα. Το περιβάλλον του κυρίου Μητσοτάκη, ναι, με το ίδιο. Ναι. Αλλά θα μου επιτρέψεις να πω ένα μπράβο στον Νίκο Πετρουλάκη, γιατί άκουσα διθυραμβικά σχόλια από ένα κορυφαίο πρόσωπο. Πολύ καλά λόγια, Νίκο Πετρουλάκη, προσωπικά για σένα. Μάλιστα. Δεν θα το πω στον αέρα γιατί δεν έχω αυτή την εξουσιοδότηση, αλλά χάρηκα πάρα πολύ. Κοκορεύτηκα που έλεγε και ο Κωνσταντίνου στην ταινία. Ωραιότατα. Γιατί σε αυτό το σημείο θέλω να πω, θα τα δούμε μετά. Η φωτογραφία που σας δείξαμε πρώτη και αποκλειστικά χθες του κυρίου Ζέρβα με τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, μου λένε ότι είναι έτσι. Γιατί είπαμε, ρωτήσαμε χθες, μήπως δεν είναι, μήπως είναι κανένα, ξέρω εγώ, τίποτα fake, εν πάση περιπτώσει. Μου λένε από το ρεπορτάζ ότι όντως έγινε αυτή η συνάντηση και επιβεβαιώνει και αυτό που λέει, και το επιβεβαιώνω κι εγώ, ο Ανδρέας Παπακυριακόπουλος, ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει αγγελούδι. Τη φωτογραφία Καραμαλή Ζέρβα, δώστε τη, δώστε τη. Ναι, ναι, να τη θυμηθούμε. Να τη θυμηθούμε, λοιπόν. Έλα, Νίκο. Στο Ολύμπιον είναι. Είναι στο Ολύμπιον. Κεντρικά, μέσα στην Αριστοτέλους, όπου ήξεραν ότι θα τους φωτογραφήσουν. Πήγαν εκεί έξω, κάθισαν και ήταν λογικό ότι θα τους φωτογραφήσουν. Μα γι' αυτό πήγανε. Μα γι' αυτό πήγανε, Νίκο. Για να δείξει ο κύριος Καραμαλής ότι στηρίζει τον κύριο Ζέρβα την ώρα που εξελίσσεται αυτό το παρασκήνιο που λέμε. Σ' ακούμε, Νίκο. Είναι η δεύτερη φορά που ο κύριος Καραμαλής πηγαίνει στον κύριο Ζέρβα. Είχε πάει και πριν από τρεις μήνες μέσα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, όπου τον επισκέφτηκε, και αυτή είναι η δεύτερη φορά όπου εκφράζει τη στήριξή του προς την πλευρά του κυρίου Ζέρβα. Μόνο που θα πρέπει να πω ότι κανένα άλλο στέλεχος, δηλαδή ούτε ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται αυτή την εβδομάδα. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη αυτή την εβδομάδα. Πάει αύριο στον Εύρο για να στηρίξει τον κύριο Μέτιο, τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οικογενειακές υποχρεώσεις. Πάει εκεί γιατί υπάρχουν οικογενειακές υποχρεώσεις. Και κάποιοι περίεργοι υποψήφοι. Ας τους υποψήφους. Κάποιοι περίεργοι υποψήφοι. Γιατί κάτι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης προεκλογικά για κάτι. Ότι και καλά οι πράκτορες της Τουρκίας δεν θέλουν τον κύριο Μητσοτάκη. Τα οικογενειακά προηγούνται, Ανδρέα. Έλα. Νίκο. Απλώς ήθελα να επισημάνω επίσης ότι χτες και προχτές έγιναν δύο συσκέψεις στην Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Κάλεσαν όλους τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης. Τους είπαν ότι πρέπει να βγουν στις γειτονιές, να αρχίσουν να τρέχουν, να ψάχνουν δεξιά-αριστερά, να βρουν ψηφοφόρους για να τους πείσουν να πάνε να ψηφίσουν την Κυριακή. Γιατί ο στόχος τους είναι να ανεβεί 20% περίπου ο αριθμός των ψηφοφόρων που θα ψηφίσουν σε εκλογές την Κυριακή. Προσωπικά πιστεύω, Ανδρέα, επειδή είδα και την πρόγνωση του καιρού, ότι πάμε για 28 βαθμούς με 29 στη Θεσσαλονίκη, βλέπω ότι περισσότερα προτιμήσουν τη Χαλκιδική από το να πάνε να ψηφίσουν. Αυτό φαίνεται. Και μάλλον θα έχουμε και μεγαλύτερη αποχή προκαταβολικά, αυτό πιστεύω, την Κυριακή. Άρα δεν βγήκε κανένας όμως βουλευτής να πάει να ψάξει για ψήφους, ενισχύοντας αυτό που είπατε από την αρχή, ότι η πλευρά Μητσοτάκη μάλλον έχει πετάξει λευκή πετσέτα προς την πλευρά Αγγελούδη. Γιατί σήμερα ο κύριος Τσαβλής, που προέρχεται από τη δεξιά παράταξη, υποστηρίζει τον κύριο Αγγελούδη με επίσημη ανακοίνωσή του. Και ο κύριος Μπουτάρης, ο οποίος ήταν με την πλευρά του κυρίου Πέγκα από το ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε και είπε ότι καλύτερο είναι να γίνει αλλαγή. Ο Μπουτάρης πήρε 4.500 ψήφους, δηλαδή ήταν πλειοψηφών σύμβουλος στην Θεσσαλονίκη. Υποστηρίζει τον κύριο Αγγελούδη και αυτός ανοιχτά πλέον. Μάλιστα, έχει τεράστιο ενδιαφέρον και μάλιστα επειδή, Νίκο Πετρουλάκη, κρύθηκε η περιφέρεια με 60% πόσο πήρε ο κύριος Τζιτζι Κώστας στον πρώτο γύρο, είναι λογικό πολλοί να μην πάνε να ψηφίσουν τη δεύτερη Κυριακή, καθότι το διακύβευμα της περιφέρειας έχει τελειώσει. Ναι, αυτό είναι. Το πιο λογικό είναι αυτό, Ανδρέα. Το πιο λογικό είναι αυτό, και οι νεαροί, οι πιτσιρικάδες δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Βέβαια. Οι πιτσιρικάδες θα πάνε Χαλκιδικοί όλοι. Είναι σίγουρο 100%. Εδώ να πούμε, για να πάμε στα της Πάτρας, για να δείτε το βίντεο το κουμέντο και να το ολοκληρώσουμε, αν θέλουν οι συνάδελφοι ένα σχόλιο να το κάνουμε πάνω σε αυτό, γιατί είναι πλούσιο το ρεπορτάζ, ότι η πλάγια, η έμεση αυτή πρημοδότηση, Ανδρέα, στον κύριο Αγγελούδη έχει πολλές πτυχές. Η βασική σημειολογία είναι ότι ο κύριος Αγγελούδης είναι ο στενότερος επί χρόνια συνεργάτης του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ήταν επιτελάρχης του από την εποχή του 2007, γενικός γραμματέας στα Υπουργεία και. Επάγγελμα Πασόκ. Κάτσε, δεν είναι μόνο Πασόκ, δικηγόρος μεγάλων ολιγαρχών. Σταματάω εδώ, τελεία. Καλά κάνει ο άνθρωπος στη δουλειά του. Αλλά προσέξτε τώρα τον Δεσού. Με τον κύριο Ανδρουλάκη, Ανδρέα Πετρουλάκη, εδώ και 10 χρόνια δεν λέει καλημέρα ο κύριος
Αγγελούδης. Καλημέρα δεν λένε, γιατί είχαν τσακωθεί για τις μοιρασιές εκεί στα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ και τις θέσεις. Άρα τώρα δηλαδή, τι πάει να γίνει εδώ? Τι πάει να γίνει εδώ, Νίκο Ανδρουλάκη, Πετρουλάκη, τι πάει να γίνει? Ο κύριος Μητσοτάκης να βγάλει δήμαρχο στη Θεσσαλονίκη τον μεγαλύτερο αντίπαλό του, κυρίου Ανδρουλάκη, μέσα στην πόλη. Αβυσαλαίο, ναι, άσβεστο μίσος μεταξύ των δύο. Γράψτε το αυτό. Ούτε ο κύριος Νίκο, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης την προηγούμενη εβδομάδα που ήρθε για τον υποψήφιο περιφερειάρχη, τον κύριο, όπως τον λένε, που πήρε 10% ασχολήθηκε. Μιλόπουλος. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λέω, του ΠΑΣΟΚ. Κάποιον... Ναι, ήρθε για τον Μιλόπουλο. Ο Μιλόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι? Ναι, συγγνώμη, με συγχωρείς. Παπαστεργίου. Για τον Παπαστεργίου. Τον Αγγελούδη ούτε που τον... Ούτε, όχι, τίποτα. Μίσος. Ο Αγγελούδης ζήτησε να μην πάει κανείς από το ΠΑΣΟΚ να τον επισκεφθεί. Κανείς, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, ναι, να πάει. Ο Αγγελούδης, βέβαια, πολύ σωστά είπες, ότι είναι από την πλευρά του παλιού ΠΑΣΟΚ. Βενιζέλος κλπ. Από το παλιό ΠΑΣΟΚ. Παλιού του Βενιζέλου. Του Βενιζέλου. Ναι, Βενιζέλου. Μα όταν σε στηρίζουν, όταν σε στηρίζουν κυβερνητικοί βουλευτές και από το περιβάλλον του Μαξίμου, τι να τον κάνεις τον Ανδρουλάκη, Νίκο μου?